Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, Στράτος Μελίτης. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ γλυκό νέο. Βέβαια στην πραγματικότητα είναι πικρό, καθώς σοκολάτα, γιατί για αυτή θα μιλήσουμε. Η αληθινή σοκολάτα, το κακάο δηλαδή, είναι πικρό. Στην πραγματικότητα όμως τα ωφέλη του είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους περισσότερους ανθρώπους. Θεοβρώμα κακάο. Αυτό είναι το πραγματικό του όνομα. Θεοβρώμα κακάο. Όπως λέγεται στη Λατινική Αμερική, από όπου προέρχεται το κακάο και διαμοιράζεται σε όλο τον κόσμο. Θεοβρώμα ασφαλώς είναι ελληνική λέξη. Θεός και βρώση. Δηλαδή, το κακάο αποτελεί τη βρώση των θεών. Τόσο σημαντικό διατροφο φάρμακο ήταν για όλες αυτές τις κοινωνίες. Και μάλιστα, το κακάο, συνοδευόταν σχεδόν πάντα από αυτές τις φυλές μαζί με την υπερπολίτιμη σπιρουλίνα. Κοιτάξτε τώρα έναν εκπληκτικό συνδυασμό, Κακάο και σπιρουλίνα. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη εικόνα μας, κακάο and human health. Πάμε να περάσουμε στο σημαντικό κομμάτι που θέλω να διατηρήσουμε, να κρατήσουμε. Although frequently associated with foods such as chocolate, which can contain high levels of fat and sugar, increasing evidence from laboratory epidemiological and human intervention studies indicate that cocoa may have beneficial effects in a number of chronic disease conditions, including cardiovascular disease and other inflammation and oxidative stress-driven pathologies. Τι μας λέει λοιπόν αυτή η μελέτη? Ότι παρόλο ότι συχνά το κακάο σχετίζεται με την έννοια της σοκολάτας, που δυστυχώς η σοκολάτα περιέχει υψηλά επίπεδα κορεσμένων λιπαρών, πολύ βλαβερά λιπαρά και κάποιες φορές τρανς λιπαρά, τα οποία είναι 100% συσχετιζόμενα με καρκίνο, περιέχει και ζάχαρη. Άρα φανταστείτε τώρα, τοξικά λίπη μαζί με ζάχαρη. Αυτή είναι η σοκολάτα, κατά κύριο λόγο. Τα οποία έχουμε λοιπόν αυξανόμενες ενδείξεις, αποδείξιμα evidence, from laboratory epidemiological and human intervention studies, από διάφορες μελέτες επιδημιολογικές και από εργαστηριακές, ότι το κακάο έχει σημαντικά ωφέλη απέναντι σε μία σειρά χρόνιων παθήσεων, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, που είναι η νούμερο ένα αιτία παγκοσμίως θανάτου στον κόσμο, δηλαδή για τους ανθρώπους, και άλλες ασθένειες που περιλαμβάνουν inflammation, δηλαδή φλεγμονή, και οξυδοτικό στρες. Παθολογίες δηλαδή περιλαμβάνουν φλεγμονή και στρες. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Λοιπόν, effect of cocoa chocolate ingestion on brachial artery flow mediated dilation and its relevance to cardiovascular health and disease in humans. Λοιπόν, η μελέτη είναι του 2012. Το περιοδικό είναι το Elsevier, αρχεία βιοχημίας και βιοφυσικής, πολύ σημαντικό περιοδικό. Και τι μας λέει? Ότι artery flow mediated dilation, FMD, technique has emerged as a robust method to quantify endothelial function in humans. Collectively, the preponderance of evidence indicates that FMD is a powerful surrogate measure for firm cardiovascular endpoints such as cardiovascular related mortality in humans. Μας λέει λοιπόν ότι το κακάο συνδέεται, βοηθάει μάλλον, στην αρτηριακή καλή λειτουργία που αφορά την αρτηρία του βραχίωνα. Να το πούμε λίγο πιο σωστά αυτό, τι έχει να κάνει δηλαδή με αυτό το θέμα. Η βραχιόνιος αρτηρία, την οποία αναφέρει εδώ η μελέτη, είναι το κύριο αιμοφόρο αγκείο, το οποίο τροφοδοτεί με αίμα τα χέρια μας. Ξεκινά ακριβώς κάτω από τον ώμο
και διατρέχει τον αγκώνα σταματώντας εκεί που αρχίζει ο πύχης. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια πολύ πολύ σημαντική μελέτη η οποία πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας, γιατί μας λέει ότι το κακάο βοηθάει στο να ρυθμιστεί η αρτηρία, η βραχιώνη αρτηρία. Έτσι. Και μάλιστα ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή η μέτρηση, το FMD, Artery Flow Mediated Dilation, είναι μια σημαντική ένδειξη για το πόσο καλά λειτουργεί το καρδιαγγειακό σύστημα στους ανθρώπους και κατά πόσο μπορεί η μη καλή λειτουργία να οδηγήσει ακόμα και σε θάνατο. Άρα λοιπόν το κακάο συμβάλλει, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, συμβάλλει στην καλή λειτουργία της βραχιώνιας αρτηρίας. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Θέλω να το δείτε αυτό και πώς λειτουργεί σαν εικόνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τι μας λέει εδώ. Ότι κάνει ένα spike όταν τρώμε κακάο από τη μία ώρα μέχρι και την περίπου τρίτη ώρα που χωνεύουμε το κακάο. Έχουμε στατιστικά σημαντική βελτίωση, βλέπετε, από το 3,7 περίπου ανεβαίνει η αρτηριακή λειτουργία, το πόσο δηλαδή αίμα περνάει και τα λοιπά, διηλείται αίμα από μέσα αυτής της αρτηρίας, βραχιώνης αρτηρίας, που φτάνει κοντά στο 5,5. Δηλαδή από το 3,7 φτάνει στο 5,5 στις 2 ώρες, συνεχίζει να είναι ψηλά. Την τρίτη ώρα είναι περίπου στο 5, κάτι. Πέφτει στο 4,5 στην τέταρτη ώρα, άρα μέχρι και στην τέταρτη ώρα έχουμε σαφή βελτίωση. Άρα από 1 ως 4 ώρες από τη χώνευση σοκολάτας έχουμε στατιστικά σημαντική βελτίωση της βραχιώνιας αρτηρίας, χάρη στο κακάο. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε στην επόμενη εικόνα, η οποία είναι πάλι από την ίδια μελέτη και μας λέει πόσο κακάο πρέπει να λάβει κάποιος για να δει αυτή τη στατιστικά σημαντική βελτίωση, πόσο κακάο, πόση ποσότητα. Και μας λέει η μελέτη ότι presently the minimal amount of cocoa that needs to be ingested to observe an increase in FMD in healthy older adults appears to be greater than 2 grams and at most 5 grams. Άρα λοιπόν ότι για να δούμε αυτή την υπέροχη βελτίωση στη βραχιώνια αρτηρία χρειαζόμαστε περίπου 2, μάλλον λίγο πάνω από 2, 3 με 5 γραμμάρια. Αυτό στην πραγματικότητα είναι ένα κουταλάκι του γλυκού. Το γράφει κιόλας. One teaspoon of natural cocoa. Προσέξτε. Natural cocoa. Αληθινό κακάο. Και μάλιστα ιδανικά βιολογικής μορφής. Δηλαδή, συγγνώμη ρε Στράτο, θα πάρουμε ένα κουταλάκι του γλυκού κακάο και έτσι απλά θα το φάμε? Όχι βέβαια. Καταρχήν είναι πικρό. Τα λέμε πικρό, πικρό, πραγματικά πικρό. Τι θα κάνουμε με αυτό? Θα το βάλουμε σε ένα ποτήρι φυτικό γάλα. Θα προσθέσουμε λίγη βιολογική βανίλια, λίγη στέβια ή ακόμα καλύτερα 3-4 χουρμάδες με τζουλ, βασιλικούς, ακόμα καλύτερα βιολογικούς. Θα προσθέσουμε λίγο μπάομπαμ. Αυτές είναι οι συνταγές που δίνω σε ασθενείς μου, παιδιά. Μία χούφτα οσμωτικό υποφαές. Αν θέλουμε κάποιο φρούτο, μην βάλετε και μπανάνα και με τζουλ, δύο γλυκά. Βάλτε κάποιο φρούτο πιο συμβατικό, όπως είναι ένα υπέροχο αχλάδι, ένα μήλο, δύο πορτοκάλια, μια χούφτα ξηρούς καρπούς ή ακόμα καλύτερα από φρούτα, τώρα το θυμήθηκα, βάλτε καλύτερα κίουι, έτσι, ακτινίδιο, ακόμα καλύτερο. Έχει εκπληκτικές ιδιότητες. Καταρχήν δεν είναι φρούτο, είναι το μεγαλύτερο μούρο της γης. Βάλτε το ξανά να τα ακούσετε το βίντεο για να καταλάβετε τους συνδυασμούς. Λίγο μπάομπαμ, λίγο μεσκίτε, μεσκουίτ, είναι γλυκαντική ουσία. Ένα καραμελωμένο φλούτο, καταπληκτικό, πολύ γλυκό. Αλλά μην βάλετε πολλά γλυκαντικά, δηλαδή και στέβια και μετζούλ και μεσκίτ. Ένα από τα τρία ή δύο από τα τρία το πολύ. Και θα βάλετε το κακάο σας μέσα, μαζί με το υποφαές, αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να τα βάλετε όλα αυτά μαζί. Και έχετε φτιάξει ένα εκπληκτικό σμούθι, εκπληκτικό σμούθι. Και έχουμε βελτίωση στο καρδιακιακό σύστημα, λόγω του κακάο. Το κακάο, εντωμεταξύ, ξέρετε, είναι η κορυφαία τροφή στον κόσμο σε μέταλλα. Δεν υπάρχει τίποτα στη γη, μόνο η σπιρουλίνα και η χλωρέλα συγκρίνονται με το κακάο. Σε μέταλλα, όχι βιταμίνες, όχι ίχνοστοιχεία, όχι λιπαρά οξέα, σε μέταλλα. Σε μέταλλα.
καταπληκτική τροφή. Καταπληκτική. Γι' αυτό και λέγεται η τροφή των θεών. Αν το συνδυάσετε με σπιρουλίνα, που τώρα στο σμούθι δεν συνδυάζεται, γενικά όμως, κατά τη διάρκεια της ημέρας, η σπιρουλίνα θεωρείται η επιτομή, είναι 2 εκατομμυρίων ετών, είναι η κορυφαία τροφή στον πλανήτη, οπότε είναι υπερπλούσια σε βιταμίνες, σε λιπαρά οξέα και κάποια εκοφαντικής αξίας βακτηρία για το έντερο. Μην ξεχνάμε ότι η σπιρουλίνα είναι μισό βακτήριο, μισό φύκη, δεν είναι καθαρό φύκη. Η χλωρέλα είναι φύκη. Η σπιρουλίνα είναι μισό βακτήριο, γι' αυτό και λέγεται κυανοβακτήριο. Άρα λοιπόν αυτοί είναι συνδυασμοί καταπληκτικοί για την υγεία μας. Προσέξτε λιγάκι, κάποιοι άνθρωποι, όπως εγώ, έχουμε ευαισθησία στο κακάο. Γιατί? Διότι μας φέρνει υπερένταση. Καλά, για καφέ δεν το συζητάω, εγώ δεν μπορώ να πιω καφέ. Βασικά μια φορά έχω πιει στη ζωή μου, 15 χρονών. Και κατάλαβα αμέσως ότι στα κύτταρά μου δημιουργεί πολύ πολύ μεγάλη ένταση. Οπότε οι άνθρωποι οι οποίοι ο καφές και το κακάο, ειδικά το κακάο μας δημιουργεί ένταση, καλό θα είναι να το αποφεύγουμε ή να βάζουμε μισό κουταλάκι του γλυκού 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Όχι παραπάνω. Όχι παραπάνω. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που κάνουν το κακάο. Οι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί μου τα ξέρουν αυτά τα πράγματα ή τα ανακαλύπτουν όταν συνεργαστούν μαζί μου, που έχουν τις ιδιότητες του κακάο χωρίς την υπερένταση που μπορεί να φέρει σε ανθρώπους που είναι γενετικά προκαθορισμένοι να τους δημιουργείται υπερένταση όταν έχουν τέτοιες τροφές όπως ο καφές. Δηλαδή, τροφές υπερτονωτικές. Υπερτονωτικές. Δεν τις χρειαζόμαστε εμείς που έχουμε αυτό το γενετικό αποτύπωμα. Όλοι οι υπόλοιποι όμως μπορείτε να απολαύσετε τις ιδιότητες του κακάο. Και εγώ το απολαμβάνω, αλλά το πολύ μια φορά την εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μελέτη. American Journal of Clinical Nutrition. Εδώ είναι η επιτομή της κλινικής διαιτολογίας. Βλέπετε, είναι Πανεπιστήμιο Oxford. Effects of chocolate, cocoa and flavan free oils on cardiovascular health. A systematic review and meta-analysis of randomized trials. Για όσους γνωρίζουν και για όσους δεν γνωρίζουν, όταν λέμε συστηματική ανάλυση και μετα-ανάλυση, σημαίνει ότι έχουμε πάρει σχεδόν ό,τι υπάρχει από μελέτες που τηρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια και παίρνουμε τα αποτελέσματα συνολικά. Δεν παίρνουμε 1, 2, 3 μελέτες, παίρνουμε δεκάδες, εκατοντάδες μελέτες. Και βλέπουμε ότι το κακάο, η σοκολάτα το κακάο και τα φλαβονοειδή, μια μορφή φλαβονοειδών που λέγονται τριαολές, είναι ουσιαστικά μια υποκατηγορία των πολυφενολών με εκπληκτικές ιδιότητες. Βλέπουμε, τα συγκρίνει εδώ ο επιστήμονας, δεν είναι ένας, είναι πολύ, όπως βλέπετε, Lee Hooper, Colin Kay κτλ. Συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα του κακάο, της σοκολάτας και αυτής της μορφής φλαβονοειδών, υποκατηγορία των πολυφενολών, στην καρδιαγγειακή υγεία. Έτσι. Η μελέτη είναι του 2012. Δεν είναι πολύ καινούργια, αλλά μη τι άλλο, αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είναι μεταναλύσεις. Δεν γίνονται συχνά μεταναλύσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Και τι μας λέει η μελέτη? This systematic review and meta-analysis identified 42 RCTs, including his 297 participants, that randomly assigned participants to chocolate, cocoa or cocoa flavon in comparison with control groups in acute or short-term chronic interventions. Άρα λοιπόν, μας λέει ότι συγκρίνανε, μάλλον μελετήσανε 42 διαφορετικές κλινικές μελέτες που συμμετείχαν 1.297 άνθρωποι, οι οποίοι τυχαία, προσέξτε, randomly, τυχαία, χωρίστηκαν και λάβανε, άλλος έφαγε σοκολάτα, άλλος έφαγε κακάο και άλλος τα φλαβονοειδή που σας είπα προηγουμένως, και σε σχέση με το control group. Το control group δεν έλαβε τίποτα. Πήρε ένα χαπάκι πλασίμπο, ζαχαρό νερό. Άρα λοιπόν, σοκολάτα, κακάο, φλαβονοειδή και ζαχαρό νερό. Τίποτα. Για να δούμε ποιος είχε τις πραγματικά ωφέλη όσον αφορά τα καρδιαγγειακά, την καρδιαγγειακή υγεία. Και μας λέει η μελέτη. Many included studies were funded by industry and in all areas of research evidence suggests that industry funding is associated with pro-industry conclusions. Restrictions on publication of negative results and delayed publication our sensitivity analysis which removed studies funded by industry
or where funding was unclear did not alter the observed effects of HOMA, IR and FMD. Μας λέει ότι όντως, προσέξτε εδώ, είναι πολύ σημαντική αυτή η μελέτη γιατί ξεκαθαρίζει κάτι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Ότι παρατήρησαν οι επιστήμονες ότι υπήρχαν πολλές μελέτες οι οποίες είχαν χρηματοδοτηθεί, funded, από την βιομηχανία σοκολάτας και κακάο. Και όλες αυτές οι μελέτες που χρηματοδοτηθήκαν από τη βιομηχανία έδειξαν ότι τα αποτελέσματα ήταν ok υπέρ της σοκολάτας και του κακάο. Πολύ λογικό. Αλλά οι επιστήμονες κάναν το εξής. Αφαίρεσαν τις μελέτες οι οποίες είχαν χρηματοδοτηθεί από τη βιομηχανία κακάο και σοκολάτας. Αφαίρεσαν ακόμα και τις μελέτες οι οποίες δεν ήταν ξεκάθαρες για το από πού είχαν λάβει χρήματα. Βλέπετε, funding was unclear, αλλά παρόλα αυτά δεν άλλαξε το αποτέλεσμα. Ποιο αποτέλεσμα είναι αυτό? Ότι το κακάο έχει πραγματικά ωφέλη στο καρδιαγγειακό μας σύστημα. Περνάμε στο επόμενο περιοδικό, circulation, από τα πιο γνωστά περιοδικά στον κόσμο για την καρδιαγγειακά νοσήματα και την καρδιαγγειακή υγεία. Και μας λέει, dark chocolate improves coronary vasomotion and reduces platelet reactivity. Μας λέει λοιπόν ότι η μαύρη σοκολάτα που είναι περίπου 90% 95% καθαρό κακάο, δηλαδή πρακτικά κακάο είναι, με λίγη ζάχαρη, βελτιώνει την αρτηριακή υγεία και μειώνει platelet reactivity, ουσιαστικά την αντίδραση. Άμα θέλετε, ρίξτε μια ματιά, Έλληνας το έχει ανακαλύψει αυτό. Είναι ουσιαστικά μια μορφή η οποία έχει να κάνει με συσσόρευση πλάκας στις αρτηρίες, έτσι, αυτό είναι το platelet πρακτικά, αυτό είναι, έτσι. Ουσιαστικά είναι τα αιμοπετάλια, τα οποία συσσωρεύονται και μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, υποσυνθήκες, όπως παραδείγματος χάρη συσσωρευμένο κακό λίπος, χοληστερόλη κτλ. Και μας λέει ότι το κακάο, μας λέει ότι αυτή η μελέτη, το κακάο, βελτιώνει όλη αυτή τη διαδικασία. Χαρακτηριστικά, να δούμε το απόσπασμα. Most interestingly, 2 hours after ingestion of dark chocolate, coronary artery diameter increased significantly. Και μας λέει και το πόσο αυξήθηκε. Δηλαδή, ότι 2 ώρες μετά την χώνεψη της σοκολάτας, που καταναλώθηκε η σοκολάτα, σκούρα σοκολάτα, δηλαδή περίπου 95% καθαρό κακάο, αυξήθηκε η διάμετρος των αρτηριών, σημαντικά. But it remained unchanged after ingestion of controlled chocolate. Δηλαδή, όταν τα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη έφαγαν σκούρα σοκολάτα, 95% καθαρό κακάο, είχαν σημαντική αύξηση στη διάμετρο των αρτηριών τους. Ενώ εκείνοι που ήταν στο control group και φάγανε μια απλή σοκολάτα, δεν είχαν κάποια βελτίωση. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι όλες οι σοκολάτες ίδιες. Δεν είναι όλες οι σοκολάτες ίδιες. Άρα δεν είναι η σοκολάτα που κάνει τη διαφορά, είναι το κακάο. Και μας λέει, εδώ πέρα έχουμε τα αποτελέσματα. Προσέξτε, το control βλέπετε εδώ πέρα. Είχε μείωση πρακτικά κιόλας. Coronary vasomotion after 2 hours. Ενώ είδατε, βλέπετε πόσο βελτιώθηκαν αυτοί οι οποίοι φάγανε σκούρα σοκολάτα. Endothelium dependent coronary vasomotion, έτσι, improved significantly 2 hours after dark chocolate ingestion. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Αλλά εδώ το βλέπουμε και σχηματικά. Πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Εδώ θα δούμε γάλα και κακάο. Προσέξτε. Είναι η μελέτη plasma antioxidants from chocolate. Δηλαδή, έχουν όντως αντιοξειδωτικά οι σοκολάτες. Και μας λέει, addition of milk, either during ingestion or in the manufacturing process, therefore inhibits the in vivo antioxidant activity of chocolate and the absorption
into the bloodstream of epicatechin. Τι μας λέει λοιπόν η μελέτη αυτή? Ότι αν προσθέσουμε στο κακάο γάλα, εμποδίζει, το γάλα εμποδίζει την αντιοξειδωτική δράση της σοκολάτας in vivo. Όχι εργαστηριακά in vitro, in vivo. Κανονικά, στο ζωντανό άνθρωπο. Άρα το γάλα είναι τόσο τοξικό, το ζωικό γάλα, έτσι, μην μπερδευτείτε με το γάλα καρύδας και τα λοιπά, τα φυτικά γάλατα. Το ζωικό γάλα είναι τόσο τοξικό, τόσο βλαβερό για τον άνθρωπο, που εμποδίζει την αντιοξειδωτική δράση της σοκολάτας να απορροφηθεί στην παροχή του αίματος. Και κυρίως, εδώ αναφέρεται στην επικατεχίνη. Ένα από τα πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά, τόσο του τσαγιού όσο και της σοκολάτας. Αυτό το κάνει ποιος? Το γάλα. Άρα λοιπόν, όταν τρώμε μια σοκολάτα που περιέχει γάλα μέσα, ανεξάρτητα λοιπόν το κακάο, το οποίο είναι τόσο ωφέλιμο για τον άνθρωπο, όταν η μελέτη, η σοκολάτα έχει και γάλα, εμποδίζει λοιπόν την αντιοξειδωτική δράση της σοκολάτας. Ζάχαρη και κακάο, μας λέει εδώ η μελέτη, σακατεύουν τις αρτηρίες. Δηλαδή η ζάχαρη είναι τόσο τοξική που μπορεί και όχι απλά αντιστρέφει τα καλά ωφέλη της σοκολάτας, αλλά συνεχίζει να είναι βλαβερή παρόλη την ύπαρξη των αντιοξειδωτικών και ωφέλιμων στοιχείων της σοκολάτας. Και μας λέει, the central finding of the present study, συγγνώμη, is that ingestion of 75 grams of glucose by healthy subjects impairs the endothelium dependent vasodilation. Πρακτικά, τι μας λέει η μελέτη? Ότι τα κύρια ευρήματα στην παρούσα μελέτη είναι ότι όταν το άτομο που συμμετέχει στη μελέτη έλαβε 75 γραμμάρια γλυκόζης, καθαρή ζάχαρη, 75 γραμμάρια γλυκόζης, είναι μια σοβαρή ποσότητα, δεν είναι μικρή ποσότητα, αλλά περίπου τόσο περιέχεται και σε ένα αναψυκτικό. Δηλαδή δεν είχε κάτι τόσο πολύ ιδιαίτερο. 75 γραμμάρια γλυκόζης από υγιή άτομα, προσέξτε, όχι από άτομα που έχουν προβλήματα υγείας, μεταβολικό σύνδρομο, διαβήτη κτλ. Από υγιή άτομα. Αυτό προκαλεί βλάβη στο ενδοθήλιο και στην αγκιοδιαστολή, vasodilation. Ουσιαστικά στην αγκιοδιαστολή που βασίζεται στα ενδοθήλια. Τα ενδοθήλια είναι ουσιαστικά κύτταρα του ενδοθηλίου, έτσι. Έτσι όπως είναι, φανταστείτε, η αρτηρία από τη μέσα μεριά. Σαν να προστατεύουν ουσιαστικά την αρτηρία. Αυτό είναι τα ενδοθήλια. Άρα λοιπόν, μόλις 75 γραμμάρια, εντάξει, δεν είναι ούτε μικρή δόση, αλλά δεν είναι και μεγάλη δόση ζάχαρης, σακατεύουν ουσιαστικά τις αρτηρίες και καταστρέφουν, καταστρατηγούν όλα τα ωφέλη του κακάου. Άρα έτσι και πάρετε μια σοκολάτα κλασική, το περίπτερο, που περιέχουν τόνους σοκολάτες, παραπάνω από 75 γραμμάρια, πολλές φορές, μαζί με γάλα, τότε όχι απλά δεν λαμβάνετε τα ωφέλη του κακάο, αλλά συνεχίζετε να έχετε τα καταστροφικά, τοξικά αποτελέσματα της ζάχαρης και του γάλακτος. Αυτά λέει η μελέτη. Και κλείνουμε. Effects of sugar-sweetened and sugar-free cocoa on endothelial function in overweight adults. Αυτή η μελέτη λοιπόν μας λέει ποια είναι η δράση του κακάου όταν υπάρχει ζάχαρη και όταν δεν υπάρχει ζάχαρη, όσον αφορά τη λειτουργία των ενδοθυλίων σε υπέρβαρους ενήλικες. Και μας λέει, eliminating sugar from the cocoa products seems to amplify the beneficial effect of cocoa on endothelial function. Επιβεβαιώνει λοιπόν την προηγούμενη μελέτη και μας λέει, αν αφαιρέσουμε τη ζάχαρη από τα προϊόντα που περιέχουν κακάο, αυτό το γεγονός φαίνεται ότι πολλαπλασιάζει την ωφέλιμη δράση του κακάο στην ενδοθυλιακή λειτουργία των αρτηρίων πρακτικά. Βλέπετε λοιπόν, έχουμε μιλήσει για την τοξικότητα της ζάχαρης και του γάλακτος πάρα πολλές φορές σε πολλά βίντεο.
και δεκάδες αναρτήσεις μου σε διάφορα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Εδώ όμως βλέπετε ακόμα μία μελέτη η οποία ουσιαστικά τι μας λέει, ότι η ζάχαρη ακυρώνει ακόμα και τα ωφέλη μίας από τις ισχυρότερες τροφές του πλανήτη, όπως είναι το κακάο. Είναι τόσο τοξική. Να θυμόσαστε, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 5 γραμμάρια, μπορεί να σακατέψει τα ουδετερόφυλλα. Τα ουδετερόφυλλα είναι κοκκιοκύτταρα, είναι τριών ειδών κοκκιοκύτταρα. Είναι τα βασιόφυλλα, τα ιωσινόφυλλα και τα ουδετερόφυλλα. Τα ουδετερόφυλλα είναι πρώτη γραμμή άμυνας. Δηλαδή ακριβώς κάτω από το δέρμα, οτιδήποτε πάει να μπει, πρώτα θα αναμετρηθεί με τα ουδετερόφυλλα. Σακατεύει ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 5 γραμμάρια, όχι 75 που είδαμε στη μελέτη, 5 γραμμάρια, σακατεύουν, αχρηστεύουν, κοιμίζουν, πείτε το όπως θέλετε, τα ουδετερόφυλλα για 4 ώρες. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να παίρνετε φτηνά γλυκά. Okay, το καταλαβαίνω, βρισκόμαστε σε μια δυσκολία οικονομική για δεκάδες λόγους, δεν θα τα αναλύσουμε τώρα και δεν είμαι οικονομολόγος. Αλλά είναι δυνατόν να αγοράζετε φτηνές σοκολάτες με τόνους ζάχαρη, όχι 5 γραμμάρια, 75, 100, 125 γραμμάρια ζάχαρης. Και γάλακτος, συνδυασμός. Και βλαβερά τοξικά λίπη, συνδυασμός. Για να απολαύσετε ένα γλυκό, δώστε 2-3 ευρώ παραπάνω και πάρτε ένα γλυκό το οποίο να μην περιέχει ζάχαρη. Να μην περιέχει τοξικά στοιχεία. Ή πάρτε το βιβλίο μου για να δείτε δεκάδες συνταγές για να φτιάχνετε μόνοι σας γλυκά. Χωρίς να σας κοστίζει ακριβά, 10-15 λεπτά θα σας πάρει. Αν θέλετε να φτιάξετε τα πιο ακριβά γλυκά, τούρτες κτλ., θα σας πάρει παραπάνω. Αλλά θα μπορεί να φάει η οικογένεια για 3-4 μέρες. Είναι κρίμα. Για να απολαύσετε ένα γλυκό, είμαστε σε στρες, είμαστε πιεσμένοι, γυρίζουμε μετά από πολλές ώρες δουλειάς, φάγαμε το φαΐ μας και θέλουμε και κάτι γλυκό για να ηρεμήσουμε, να ανταμείψουμε λιγάκι το νευρικό σύστημα που κατάφερε να τα βγάλει πέρα ακόμα και μια ακόμα δύσκολη μέρα. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Αλλά μην προσπαθείτε να ανταμείψετε ψυχολογικά τον εαυτό σας, βλάπτοντάς τον σωματικά. Είναι κρίμα. Επενδύστε 2-3 ευρώ παραπάνω στην υγεία σας για να προλάβετε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία δεν θα αργήσουν να εμφανιστούν. Εύχομαι αυτό το βίντεο να σας βοήθησε έστω και λιγάκι. Να είστε καλά μέχρι και την επόμενη φορά. Υγεία και ευδαιμονία σε όλους. Καλή συνέχεια.